και στο δεύτερο μέρος με πολύ ωραία μουσική, με το ωραίο συγκρότημα, με τα ωραία παλικάρια. Καλώς τα ωραία παλικάρια! Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, πραγματικά γέμισε το στούντιο πέστε το γιατί... Αεροτονίνι. Έτσι να το πω. Μπράβο, παιδί. Μπράβο, με το ωραίο χαμόγελο. Ο Χρήστος, λοιπόν, Χρήστος Χουλιάρας. Χουλιάρας Χρήστος, με ένα φοβερό χαμόγελο, φοβερό όμως. Και αυτά τα κρύζα μαλλιά. Έλα να σου πω, πολύ φαίη, πολύ έτσι, famous, πολύ... Ο Γκριζομάλης που ερωτεύονται οι κοπελίτσες και αυτά και αυτά τι και κάνω, ξέρω εγώ. Είδες τι είπε για Ανιψιά ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος που είναι ερωτευμένος σε μαθήτριες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, γι' αυτό με αντιπάθησε. Και βέβαια ο Γλυκούλης μας, ο Νικόλας μας, ζεις ο Γλυκούλης, ο Νικόλας. Νίκο, πραγματικά είσαι Γλυκούλης. Ναι. Πάντα σου. Ήσουν ένα γλυκό παιδί. Φαίνεται αυτό. Έχει μάγουλα για δάγκωμα. Δεν είναι για δάγκωμα τα μαγουλάκια του. Ορίστε. Αποκαλύψεις κιόλα. Τέρμα η πρόβες τα βράδια. Αν βάλεις και ένα μουσκάκι θα πούμε. Γίνεται επικίνδυνο. Λοιπόν. Και έτσι τα παιδιά έχουν κάνει ένα συγκρότημα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είστε εδώ και που ήρθατε να μου μιλήσετε για εσάς. Γιατί εγώ δεν ξέρω και πολλά πράγματα για εσάς. Μόνο από το εξωτερικό που αγάπησα και έτσι σας πλησίασα. Περαιτέρω, κάτι μουσικά ακούσματα δικά σας έχω. Αλλά ποιοι είστε, πώς ξεκινήσατε. Κάτι είδα για τον τραγουδιστή που είχε φύγει και είχε έρθει. Για πείτε μου. Θα πούμε όλα. Ευχαριστούμε Ολυμπία για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει και ωραία θρία φωνή όμως. Ναι. Ξεκινώντας από αυτό, εγώ έκανα χρέη, ας το πούμε, τραγουδιστή όταν ξεκίνησε η μπάντα. Ελείψη τραγουδιστή. Ποτέ δεν ήταν το όνειρό μου να γίνω. Είμαστε μία μπάντα που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Λίγο πιο δυνατά, ναι. Αρχές του 90. Με το όνομα Ψυχό στην Πάτρα. Τρίζα μαλλιά. Ήμασταν φοιτητές τότε, 4 παλικάρια τότε, εγώ, ο Γρηγόρης, ο Γιάννης και ο Τόλης. Κάναμε μια μπάντα του Ψυχό με ελληνικό στίχο. Παίζαμε σε live εκεί για 3 χρόνια περίπου, στην Πάτρα κυρίως. Πέρασαμε κάτι φεγγάρι από το One Club εδώ στην Αθήνα και μετά σβήσαμε. Κυνηγήσαμε δουλειές, οικογένειες. Το χάσαμε που λένε. Και επανήλθαμε πριν 10 κλεισμένα χρόνια. Σημαντικό ότι πάντα είχατε επαφή και κάνατε παρέα σαν φίλοι, ναι, σαν αδέλφια. Πάντα σαν φίλοι, πολύ κολλητοί. Το παρεάκι υπήρχε αυτό, ναι. Και όταν βρισκόσασταν κάτι γρατζουνάγατε και κάνατε στα παρέα. Όχι. Καθόλου. Και άμα πήγαινε να γρατζουνίσει κανείς, θα το είχε ξύλο. Ναι. Όχι. Μας ένωνε η φιλία καθαρά. Και πριν περίπου 10 χρόνια ξαναβρεθήκαμε γιατί εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι μας λείπει από τη ζωή μας. Και έτσι έγινε επανένωση με άλλους όρους τώρα στην Αθήνα, εκτός από τον Γιάννη τον Χουσιάδα που είναι στην Λιβαδιά. Και έρχεται συνέχεια. Και πηγαίνω έρχεται. Έλα να σου πω, η Λιβαδιά έχει βγάλει πολλούς καλλιτέχνες και δεν μιλάω μόνο για τον Πλούταρχο, μιλάω για αρκετά παιδιά. Εγώ έχω πολλούς φίλους καλλιτέχνες από τη Λιβαδιά. Mm. Έχει βγάλει η Λιβαδιά καλλιτέχνες. Τα έχω ακούσει. Τώρα έχει άλλο ένα. Κάποια πράγματα. Τώρα έχουμε και το φίλο μας, ναι. Είναι και είναι το νερό, φαίνεται. Κάτι, ναι, κάτι εκεί πέρα κάνουν. Ναι. Και του ανοίγει τις χορδές. Και ξεκινήσαμε πολύ δειλά να κάνουμε τις πρόβες μας σε δικό μας υλικό, με αγγλικό στίχο πλέον. Εκεί έκανα εγώ, όπως σου είπα, χρέη τραγουδιστή πάλι και πήραμε και μία βοήθεια από μία φίλη, η οποία επίσης τραγουδούσε μερικά κομμάτια, την Τζοάννα, ώσπου ηχογραφήσαμε ένα δίσκο 18. Το
το 18 πίσω με 9 τραγούδια και πλέον μετά την καραντίνα είπαμε να σοβαρευτούμε λίγο, να πάρουμε ένα καινούριο τραγουδιστή. Mm-hmm. Μετά από κάποιες προσπάθειες αποτυχημένες, γνωριστήκαμε με τον Νίκο. Όπως καταλαβαίνεις, είναι σημαντικό να το πω αυτό για να καταλάβεις λίγο και το ύφος μας. Είμαστε μία παρέα. Κατάλαβα. Άμα δεν έχει μία, δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Αν εγώ είμαι δηλαδή μόνο για να τα πω και να φύγω ή επαγγελματικά ή κατάλαβα, δε. Έπρεπε να δέσεις το παρεάκι, κατάλαβα. Ακριβώς. Και έχουμε χάσει πολλές πρόβες, έχουμε πάει στράφη απλά για να μιλάμε. Και να μας ανοιχτεί κιόλας ο άλλος, έτσι. Ναι, να δεις την ψυχή του τι είναι, ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να σε ανοιχτεί ο άλλος. Και ο Νίκος στην αρχή μας κοίταζε με λίγο μισό μάτι. Αλλά έδειξε ότι είναι ανθεκτικός στις προκλήσεις και έχει δέσει, έχει γίνει χειρότερος από εμάς. Τόσο πολύ. Όπως και γράφεται και καινούργια από ό,τι κατάλαβα. Γράφεται και καινούργια τώρα. Όταν ήρθε ο Νίκος, κάναμε revisit όλα τα κομμάτια μας καταρχάς. Αλλάξαμε τον ήχο, έχουμε ανανεωθεί. Ας το πούμε με λίγα λόγια, σκλήρινο ο ήχος μας. Οπότε και τα προηγούμενα τραγούδια του πρώτου δίσκου που δεν τα έχει τραγουδήσει, αυτά που κράτησε και του αρέσανε, 5-6 από αυτά, τους έχουμε κάνει άλλη ενορχίστρωση. Έχουν σκληρύνει κάπως τα κομμάτια. Διαφορετική χρειά, έφυγε και η Τζοάννα που έλεγε τα μισά, οπότε μπήκε αντρική φωνή, οπότε πρέπει και κάπως να προσαρμοστούμε γενικότερα στο... Να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι και μετά θα σας πιάσω να μου πεις δύο πράγματα έτσι για σένα, τι και πώς, λίγο το βιογραφικό του καθενός. Εντάξει. Ποιο θα βάλω, το συνεχίζω εδώ ή... Και θα το δούμε. Animalized είναι το, και το πρώτο μας βίντεο κλιπ. Μερική πρόσφατα. Δεν ξέρω να δείτε να βγει κάποια ομάδα μόλις που το την εκπομπή. Thank you.
έχετε και αγγλικό και ξένο ήχο. Στίχο. Στίχο, ναι. Τι είναι, αγγλικό και ναι, αγγλικό ξένο. Αγγλικό μόνο. Έτσι είπα, αγγλικό και ξένο. Είπα, είμαι πιωμένη, παιδιά, συγγνώμη, είναι από την κούραση. Έχετε αγγλικό, και αγγλικό και ελληνικό στίχο. Όχι, μόνο αγγλικό. Μόνο αγγλικό. Είχαμε. Είχατε στο παρελθόν όμως. Ναι, ναι, ως ψυχό. Ως ψυχό. Μ' αρέσει το ψυχό, κάτι μου κάνει το ψυχό. Το έχω ακούσει το ψυχό. Ναι, σαν οικοκύλια. Πρέπει να το έχω ακούσει στα νιάτα μου το ψυχό. Είχαμε εκδώσει ένα demo, όχι. Υπήρχε μια ελληνική μπάντα, Psycho. Α, και από εκεί. Και πολλές βέβαια... Σαν σύνθετη λέξη το ψάικο έχει κυκλοφορήσει γενικά. Και σαν σύνθετη. Αλλά σαν ψυχό ήμασταν μόνο ένα demo είχαμε ηχογραφήσει. Κάνει παραγωγούλα σχετικά, 4 κομμάτια. Δεν είχαν ακουστεί στο ραδιόφωνο, δεν είχαν παιχτεί. Είχαν κυκλοφορήσει ένα μικρό κύκλο φίλων στα live. Εκεί στη Νέα Ιωνία που είσαι, εκεί Πατησίων που έπαιζε, είχα πάει μια ωραία μπειραρία. Εκεί παίζεται, στη γωνία που είναι, δηλαδή σηκώνει έτσι γκρουπάκια και τέτοια. Ο Γιάννης ο Νικολάου πάει συνήθως ζωντανά εκεί. Όχι. Είναι όπως τρίβουμε από την... Από την Ηρακλείου. Ναι, για να πιάσουμε την Ηρακλείου. Εκεί στη γωνία είναι μια γωνιακιά. Πριν τα νεκροταφεία. Η ΤΑΡ. Η ΤΑΡ, μπράβο, αυτή που έγινε γωνιακιά μπειραρία. Τι να πάω πολλά χρόνια, δεν ξέρω καν να παίζει. Εκεί λοιπόν παίζει ο Γιάννης ο Νικολάου, έχει κάνει πολλές εμφανίσεις εκεί. Έχω πάει και σηκώνει έτσι γκρουπάκια, είναι μπειραρία. Όχι, και κάνει εμείς, ζωντανά. Ίσως έχουμε γίνει θαμώνες, Νίκο. Αρχιτεκτονικοί μας έχουν, ναι. Στα Ηλίσια. Ναι, στα Ηλίσια ζωγράφα, στη Μήλο Πάλμε. Α, κύριε Φεπανά. Ιστορικό μαγαζί, είναι μαγαζί 40 ετών. Ναι. Έχει φιλοξενήσει νομίζω όλα τα ερασιτεχνικά γκρουπ και όλα τα μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα. Παίξαμε από πόσες. Μία. Πέντε φορές πέρσι. Ναι, 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 ναι. Φέτος. Να κάνει στέκι, ξέρουμε και τη σκηνή, αλλά βλέπουμε πάνω. Είναι πολύ ωραίο πράγμα, νιώθεις μια άνεση. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και στον Γκάζι τώρα και από εκεί στην Τεχνούπολη που και έχουν φτιαχτεί πολλά μαγαζιά. Που παίζουν συγκροτήματα έτσι με ξένη μουσική, με αυτό. Το κοιτάμε, το κοιτάμε και για το Γκάζι σε μαγαζιά, γιατί όντως έχει ωραίες σκηνές. Το θέμα είναι να βρούμε και την ευκαιρία. Και να έχεις και ακριβώς τις γνωριμίες για να σε ξέρει ο άλλος. Και να. Εντάξει, είναι και να μπορείς κιόλας, γιατί όταν υπάρχουν πολλά άτομα, είναι να μπορούν και όλοι. Δηλαδή, άντε. Και βρήκε και ο Νίκος ένα μαγαζί να παίζεται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μπορούνε όλοι. Κατάλαβες θέλω να πω. Με θέμα δουλειάς, με θέμα οικογένειας, με θέμα. Παίζει ρόλο και αυτό. Τώρα λες για συστηματικές εμφανίσεις, έτσι. Τι. Λες και για συστηματικές εμφανίσεις. Αυτό σου λέω. Για συστηματικές εμφανίσεις πρέπει να μπορούν όλοι. Έτσι, κοίταξε, δεν είναι. Αυτό που είναι καλό να ξέρεις και εσύ και οι ακροατές μας είναι ότι γενικά δεν είμαστε η μπάντα να κάνει covers. Η διασκεδαστική μπάντα με την έννοια η μουσική μπορεί να διασκεδαστεί ούτως ή άλλως οποιοδήποτε. Απλά δεν κάνουμε διασκευές να μπορούμε να παίζουμε, να καλύψουμε ένα ευρύ και ένα κοινό. Έχουμε τα και ένα μεγάλο και χρονικό όριο. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα τριών ωρών, αλλά δεν θα είναι τρεις ώρες δικά μας κομμάτια που λέει ο Χρήστος. Και για μας δεν έχει τόσο νόημα. Όχι, εμείς υποστηρίζουμε ναι, τα κομμάτια τα οποία έχουν πολύ πόνο από πίσω. Έχουμε ρίξει πολύ τα παιδιά σας. Πολύ δουλειά. Τα παιδιά. Είναι τα παιδιά μας και αυτά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους. Εσύ δηλαδή, Χρήστο, είσαι και τραγουδιστής, μουσικός, τι παίζεις? Όχι, τώρα έχω παρατήσει τα το τραγούδι. Και τι όργανο παίζεις? Βοήθεια κάνω διπλά στο Νίκο, που είναι η βασική φωνή. Κιθάρα. Κιθάρα. Εγώ και ο Γιάννης. Εσύ και ο Γιάννης. Έχουμε τις ηλεκτρικές. Από μικρούλης έτσι σ' άρεσε η κιθάρα, αντιγρατζούνα ή στο γυμνάσιο τότε που μου είπες. Ήμουνα στο πιάνο. Και, αλλά μου άρεσε πιο πολύ η pop, μετά η rock. Δεν με ικανοποιούσε πολύ το όργανο. αλλά το όργανο μου ήταν και είναι το πιάνο. Το πιάνο. Νομίζω όμως ότι το πιάνο ταιριάζει με όλα, γράφεις ό,τι θες και μπορείς και συνθέτεις. Νικόλα μου, ναι. Εσύ,
Γέννημα Θρέμα Αργυρούπολη ή έτυχε. Γέννημα Θρέμα Πειραιά. Απειρώτης. Αλλά ναι, Ολυμπιακός, Μαρινάκης και έτσι. Έξω από εδώ. Δεν είμαστε Πανιόνιοι και ΑΕΚ εγώ. Λοιπόν, έχουμε και κάτι Ολυμπιακούς, αλλά εντάξει. Σκόρπιους. Σκόρπιους. Ο γιος μου είναι Ολυμπιακός. Τον έχω διώξει από το σπίτι. Να είναι καλά το παιδί. Με ομάδες εδώ δεν θα κάνεις με μας κουβέντα. Σωστά είμαστε και... Ό,τι και να μας πεις, ναι, θα σου πούμε. Δεν έχετε... Καθόλου, όχι. Καθόλου. Και... Πειραιά, σε μικρή ηλικία η οικογένεια μετακόμισε Αργυρούπολη. Με τη μουσική, με το τραγούδι. Μουσική. Η μουσική ξεκίνησα στο δημοτικό παιδικίλιστα 7 μου χρόνια. Με πιάνο. 8 χρόνια. Πάνω στο πιάνο έπιασε και μια κιθάρα σιγά σιγά κάποια βασικά πραγματάκια και παράλληλα και τραγούδι από μικρός. Ερασιτεχνικά, ούτε με μαθήματα στο τραγούδι. Μαθήματα τώρα ξεκίνησα, πριν 3 χρόνια. Καλά αυτό. Είσαι και μικρός, πόσο είσαι? Πολύ μικρός. Λουλούδια, ποια σ' αρέσουν να σου φέρω? Όχι ρε παιδιά, πόσο είναι, μικρός είναι? 40. Ναι, είσαι μικρός, για εγώ είμαι εγώ, μπράβο, αυτό. Οπότε είναι το νιάτο. Ναι, και εγώ είμαι 50 γίνομαι τώρα το Φεβρουάριο, γι' αυτό σε λέω μικρούλης είσαι, μικρός δείχνει. Εντάξει, είπαμε. Ο Νίκος είναι ένα, έχει μια απίστευτη ικανότητα και γι' αυτό τα καταφέρνει και όλα του έχουν φορέσει εντός εισαγωγικών, αν και ο ίδιος το φόρεσε μόνος του, τον μπάσο. Όταν ήρθε, ήρθε για να τραγουδήσει. Ναι. Λόγω υποχρεώσεων όμως ο πρώην βασίστας μας τώρα πια, ο Γρηγόρης, αποχώρησε και είπαμε για να δούμε, ρε Νίκο, πώς θα πας. Είχε μια απίστευτη ικανότητα, ο εγκέφαλός του δουλεύει ταυτόχρονα και μπορεί να παίξει decent που λέμε όλα τα όργανα και ταυτόχρονα να το κάνει, που εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ, έτσι, όταν να παίζει κιθάρα και να ταυτόχρονα. Τραγουδούσα και όταν δεν τραγουδούσα έπαιζε κιθάρα. Ο Νίκος μπορεί και να κάνει και τα δύο. Και συμφέρει. Ναι, μπράβο Νίκο. Και... δύο όργανα με ένα μισθό. Και είπαμε να το κρατήσουμε οι τέσσερις μας, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο. Λέγαμε να βρούμε κάποιον μπασίστα, να τον απελευθερώσουμε. Αλλά προς το παρόν το κρατάμε οι τέσσερις μας, γιατί είμαστε πιο ευέλικτοι. Και... ναι, γιατί όσο πιο πολύ, τόσο πιο δύσκολο. Και πέρα από τη δυσκολία είναι και επικίνδυνο. Δηλαδή με τα παιδιά έτυχε να βρεθούμε. Το ήθελε η μοίρα, το σύμπαν. Ήταν εντελώς τυχαίο. Η αλήθεια είναι, ναι, ο ένας στη Δύση, ο άλλος στην Ανατολή. Πώς βρεθήκατε, ο άλλος στη Λιβαδιά. Πώς το κάνατε. Και βρεθήκαμε και γίναμε οικογένεια. Πώς, τώρα, δηλαδή, άλλο πώς μέλος... το πού στο Τζακά, πού τον βρήκατε δηλαδή. Κοίταξε, ήταν ο τρίτος στη σειρά που ήρθε. Οντισιόν. Ναι, οι κάνατε κάποια οντισιόν. Φύγανε και από μόνοι τους, έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες, δεν αντέξαμε. Έτυχε. 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 Νομίζω ότι έτσι είναι τα καλά πράγματα. Ναι, ήρθε, δέσαμε κατευθείαν. Σου λέω, ευτυχώς δεν έφυγες από τις πρώτες φορές, τον τρομάξαμε λίγο, αλλά εντάξει. Έτσι, για να δοκίμαζε την παρέα, να βλέπει αντέχει ή δεν αντέχει. Και γράφετε κι άλλα. Για να βάλουμε ακόμα κάτι έτσι, να μην κουράζουμε τον κόσμο. Ποια έχεις εκεί? Πολλά. Εγώ θα ξαναμπω στο κανάλι. Καταρχάς, να σου πούμε ότι αυτά που ακούμε δεν είναι ηχογραφήσεις σε στούντιο. Είναι ηχογραφήσεις πρόβας. Είμαστε σε μια φάση που... Μου το είπε, ότι αυτά δεν είναι τα κανονικά, είναι... μετά θα βγει το κανονικό σου. Σωστά, σωστά. Είμαστε ηχογραφημένοι στο στουντιάκι που προβάλλουμε. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί κάνουμε πρόβα στο καλύτερο στούντιο στην Ελλάδα και στο πιο low profile στούντιο στην Ελλάδα που δεν θέλετε να διαφημίσετε. Εμείς και σήμερα θα διαφημίσουμε το φίλο μας τον Στέφανο και τα Warehouse Studios. Στέφανο, το επίθετο, γιατί κάτι μου... Μπορεί να μην θέλει να υποθέσει. Α, εντάξει, ναι, εντάξει. Warehouse Studios, Αγία Παρασκευή. Αγία Παρασκευή. Κάναμε μια καταγραφή πρόβας για την οποία όλοι μας ρωτάνε πού κάναμε το μιξάρισμα, γιατί θεωρούν την ηχογράφηση. Μα ακούγεται τόσο ωραία. Ακούγεται μια χαρά. Απλά παίζουμε ζωντανά και οι τέσσερις μας. Δεν είναι ένα-ένα ηχογραφημένα τα...
και να έχουμε περάσει από επεξεργασία και αυτά και αυτά. Είναι ζωντανά και παίζεται ζωντανά. Και ό,τι ακουστεί σήμερα είναι αυτό που θα ακουστεί και σε ένα live. Έτσι. Γενικά δεν έχει πειραχτεί τίποτα, ούτε... Είμαστε φαν και της do-it-yourself νοοτροπίας, δηλαδή του punk rock attitude και στην υπογράφηση. Από μπάντες που το έχουμε κάνει. Να σας πάω να κάνω τα γενέθλια, γιατί εγώ έχω τα γενέθλια, 10 χρόνια καλλιδοσκόπιο, το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, λέω να κάνω στο Γαλαξία μια αυτή. Θα παίξετε? Φυσικά. Χωρίς και αυτά θα παίξετε. Εγώ έχω παίξει στο Γαλαξία έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν... Δεν πρέπει να δώσω και λεπτά. Το πιέζεις στο Γαλαξία. Αυτό. Όχι, όχι, δεν έχω. Είναι πολύ χώρος εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, πρέπει να το πούμε ζωντανά, αλλά. Θα μου πείτε άλλη στιγμή. Πάμε για. Δεν παίρνουμε χρήματα σε αυτήν. Εντάξει, αστειευόμαστε. Προφανώς δεν είναι ο αυτοσκοπός μας. Ναι. Εμείς θέλουμε να ακουστούμε. Γιατί δεν γράφουμε κάτι για να το γράψουμε. Αυτό που γράφουμε σημαίνει η αρκετά από πίσω. Εγώ θα μπορούσα να σας χρησιμοποιήσω τώρα και όλες που το σκέφτομαι τώρα. Σας βλέπω και μου έρχονται ιδέες. Εγώ θα στείλω όλο αυτό στην... Εδώ στην Ιασμίνη ασχολούμαι τέλος πάντων τώρα με τα πολιτιστικά. Από τα πολιτιστικά έχουμε την ομάδα νέων. Η ομάδα νέων έκανε τώρα μια πρόσφατη συναυλία με τα παιδιά, την νεολαία που έχουν φτιάξει ένα συγκρότημα εδώ. Βέβαια φέρνουν και άλλα συγκροτήματα. Και το καλοκαίρι δεν είχε γίνει, τον Ιούνιο, το είχα προσπαθήσει αυτό, να μπούμε τότε, μπράβο. Αλλά δεν είχα προλάβει. Τον Ιούνιο στις Ιωνικές πάρουμε. Τον Ιούνιο στις Ιωνικές. Λες εσύ, Ιούνιο-Ιούλιο. Άρα είναι σαν φεστιβάλ. Μπράβο, ναι. Όχι, οι Ιωνικές τι είναι. Είναι κάθε μέρα. Υπάρχει και μια ή θεατρική παράσταση, ή συγκροτήματα παίζουν. Κάθε μέρα υπάρχει και κάτι. Ή κάποιο θέατρο, ή πολιτιστικοί σύλλογοι, ή συγκροτήματα έτσι. Δηλαδή έχουν έρθει... Την άλλη φορά έρθει η κοπέλα που έκανε ισπανικό χορό και τέτοια, έρχονται και σόλο, πολλά διάφορα. Αν δεις τα προγράμματα δηλαδή στις Ιωνικές κάθε χρόνο, οι πάντες έρχονται. Άρα, ναι. Μέσα. Ναι, σε εννοείται. Ωραία. Είναι αυτό και ωραίος χώρος να ξέρεις για να παίξεις. Ναι. Φανταστικά. Ωραία, ωραία. Εγώ σας βλέπω και μου κατεβαίνουν ιδέες τώρα, κατάλαβες το μυαλό μου. Έτσι, έτσι πάει. Λοιπόν. Ποιο να βάλουμε, γιατί η αλήθεια είναι τώρα γνωρίζω τα παιδιά. Να βάλουμε από τα και τελευταία. Να βάλουμε τα καινούργια, να βάλουμε το, θυμίζουμε το stop. Να, ναι. Αυτό. Να έτσι λίγο δυναμικά.
από ηχολήψη, εγώ τώρα παιδάκια δεν ξέρω καθόλου. Με το νέο Τζόκερ, βρέχει νικητέ. Γενικά προς τα εκεί έχει πάει ο ρύθμος μας. Λίγο πιο δυναμικός, αν κατάλαβες διαφορά. Θα κατάλαβες σχέση. Κατάλαβα, ναι. Άρα είμαστε σε αυτό το στυλάκι, έτσι, το ξυπνάτε καρδιές, ναι. Ξυπνάτε ζωές. Και ο στίχος το ίδιο. Ξυπνάτε, να ξυπνήσουμε θέλουμε κι εμείς και τους εαυτούς μας πρώτα και τον όλους που μας ακούνε. Εντάξει, δεν είμαστε μόνο δυνατοί και ακριβώς. Γράφετε κιόλα στους στίχους. Ποιος γράφει από εσάς. Τα δικά μας τραγούδια, ποιος τα γράφει. Εσύ, ο Χρήστος. Τους στίχους μέχρι τώρα τους γράφω εγώ. Το συγκεκριμένο το stop είναι Stop the Borders και μιλάει για τα σύνορα και για τους φράχτες που έχουν εξώσει. Γενικά ο στίχος είναι κοινωνικός, μιλάει για τα προβλήματα που όλοι μας αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας και έχει μια φιλοσοφική διάθεση γενικά ο στίχος. Αλλά είναι σε επανάσταση. Να ρωτήσω κάτι, αυτό το καινούργιο το... Η επανάσταση είναι ο καθένας τι θέλει να κάνει, αλλά τα τραγούδια απλά μπορούν μέσα από το στίχο να σου ξυπνήσουν κάποιες δικές σου ιδέες. Αν το καταφέρουμε, είναι καλό. Εγώ νομίζω ότι τα τραγούδια μιλάνε και ξυπνάνε και κάνουν και επαναστάσεις και κάνουν και ειρήνες και κάνουν τα πάντα. Νομίζω ξυπνάνε τον κόσμο. Και μην ξεχνάμε ότι σε περίοδο πολέμου, φτώχειας, αν δεν υπήρχε η μουσική, το τραγούδι, νομίζω ότι είναι η ψυχή και ο χορός. Δηλαδή, εντάξει, εγώ να το πάρω με τα παραδοσιακά, ας πούμε, τα κριτικά και αυτά, ο Μαλεβιζιώτης, το Πεντοζάλι, ο Κότσαρης, τα Ποντιακά, είναι χοροί του πολέμου. Ο κόσμος, παρόλο τον πόλεμο, παρόλο τη φτώχεια, είχε τη μελωδία. Κάτι σημαίνει αυτό, ε? Κάτι δεν σημαίνει. Νομίζω ότι εκφραζόμαστε έτσι. Έχουμε την επανάσταση. Δηλαδή αυτό το επαναστατικό... Βλέπεις καμία επανάσταση, γιατί εγώ δεν βλέπω. Κοίταξε. Μην με ανοίγεις τώρα, γιατί να είναι η συζήτηση αυτή. Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω κάτι τώρα, γιατί έχουμε και μια ηλικία. Τα παιδιά του 70, που ήταν εκείνα τα ρομαντικά παιδιά, οι χίπηδες, που είχαν την επανάσταση μέσα τους. Εγώ νομίζω, εγώ με το 74, είμαστε εκείνη η δεκαετία που φεύγει από το ρομαντισμό, πάει στην τεχνολογία και σε όλο αυτό. Οι περισσότεροι έχουν γίνει διχασμένοι προσωπικότητες και με ψυχοφάρμακα. Γιατί, ναι μεν, είχαμε το ρομαντισμό, τις αξίες, την πίστη, την επανάσταση και μας σταματάνε όλα αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, μας δένουν τα χέρια, η τεχνολογία μας έχει δέσει τα χέρια. Είμαστε ανήλικοι κιόλας. Χωρίς τεχνολογία δεν θα ήμασταν εδώ τώρα. Ξέρεις. Ναι, αλλά πώς τη χρησιμοποιούμε αυτό. Εκεί τώρα είναι τα μεγάλα ζητήματα. Είναι πολλές οι εξελίξεις τις οποίες δεν μπορούμε. Ήταν πολύ γρήγορες ίσως. Μπράβο. Και εμείς δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε. Ακόμα πιο γρήγορες για τις νέες γενιές. Εγώ, γεννημένος το 70, ακούω ακόμα βινίλια. Δεν μου είναι εύκολο να ακούσω σπίτι μουσική από το κινητό ή από οτιδήποτε άλλο. Εμένα δεν μου αρέσει να ακούω από το κινητό, μου αρέσει να βάλω το CD, να βάλω έτσι να ακούσω. Άρα δεν τι γίνεται, το κλασικό. Δεν μπορώ να ακολουθήσω την τεχνολογία, τουλάχιστον με τους ρυθμούς που εξελίσσεται. Και γι' αυτό δεν θα μπορέσω να καταλάβω και τη νέα γενιά η οποία μεγαλώνει με αυτό και δεν ξέρει καν τι σημαίνει βινίλιο ή τι σημαίνει το να κάθεσαι χαλαρός και να απολαμβάνεις ένα απόγευμα χωρίς να... με ένα βιβλίο, ας πούμε. Με ένα καφέ στο χέρι. Για πιο πριν δεν υπήρχε ούτε καν το βινίλιο. Για να ακούσει μουσική τραγούδα και μόνο σου. Ακριβώς. Πήγαινες να ακούσεις εσύ κάποιον να τραγουδάει. Όλα αυτά είναι κύκλοι. Να σου πω κάτι όμως, υπήρχαν ιδέες, τώρα δεν υπάρχουν ιδέες. Δεν έχουν δηλαδή έλεγες, υπήρχαν μια ιδέα, μια αξία, κάτι, τώρα δεν έχουν, δεν προλάβανε τα παιδιά να αναπτύξουν κάτι τέτοιο. Είναι τόσο γρήγορο. Τα παιδιά δεν έχουν... Δηλαδή βγαίνουν τόσα πολλά τραγούδια. Ρε παιδί μου, κάποτε έβαζες τη φανέλα σου, για την μπάλα που λέμε. Είχες το... Τώρα δεν υπάρχουν αξίες, πώς να σου το πω ρε παιδί μου. Είναι εύκολη καιρή. Είναι όλα μπαμ, 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 μπαμ. Όταν είναι εύκολος ο καιρός, θα βγει και ένας
λάθος άνθρωπος που θα δημιουργήσει τον δύσκολο καιρό, ο οποίος δύσκολος καιρός θα βγάλει τον δυνατό άνθρωπο. Γι' αυτό θα το καταλαβαίνετε συνέχεια. Είμαστε τώρα σε μια καμπή, θα ξαναγυρίσουμε. Και θα ξαναγυρίσουμε. Πιστεύεις δηλαδή ότι ζει κάνει κύκλους και γίνεται μια ανακύκλωση? Ναι, είναι αναγκαστικά. Μάλιστα. Ποιο θα μου προτείνετε να βάλουμε? Πάμε κάπου από τα καινούργια πάλι. Αυτό, Born Alone. Born Alone, γιατί όχι. Ποιο είναι, δεν το βλέπω. Α, δεν είναι εκεί. Όχι, όχι. Αυτό, Born. Όχι. Όλοι είστε ωραία παιδιά! Πήγαμε και βγάλαμε φωτογραφίες σας. Ωραία! Να ζητήσουμε ψηλό. Μας ακούει, πρόσεχε, τι θα πει. Το είσαι ψηλό ήδη. Μου έχεις στείλει μηνύματα στην ώρα, κανόνισε. Άρα ο Τόλης, που εμένα μου δείχνει ψηλός ο Τόλης, και ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι το τράκι, ε. Πόσο γρήγορα όταν είναι ωραία η παρέα, πόσο γρήγορα περνάω. Δηλαδή πέρασε μια ώρα και δεν την πήρα χαμπάρι, ρε παιδιά, την πήρατε χαμπάρι. Όχι, να σου πω. Λοιπόν, ξέρω ότι τώρα ετοιμάζεται το καινούριο CD που λίγο ακούσαμε έτσι και πήραμε σωστά μια γεύση. Βέβαια, εγώ σας περιμένω με τον καινούριο χρόνο όλη την τετράδα. Mm. Πρώτα ο Θεός. Όταν θα έρθει ο κύριος από τη Λιβαδιά, όμως ο Γιάννης είναι από τη Λιβαδιά. Ναι, ναι. Ο Γιάννης θα μας φέρει και λίγο κρεατάκι από τη Λιβαδιά. Κακό ψήφι. Θα μας φέρει, αλλά και ουισκάκι επιτρέπεται εδώ. Αλλιώς δεν βγαίνει. Ουισκάκι, κοψίδι μπορούμε να τη γράψουμε. Σου είπα και Σάββατο. Αν δεν μπορεί Τετάρτη απόγευμα,
γιατί μου λες ότι έρχεται από μακριά, μπορούμε να το ταιριάξουμε και να το γράψουμε Σάββατο. Θα το δούμε για το Γιάννη. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό αλλά... το λέω. Μπορεί να κατέβει. Θα το ναι, ωραία. Όμορφα, πολύ ωραία. Και έτσι να πούμε, να παρουσιάσουμε το CD που θα έχει κυκλοφορήσει mm-hmm. ολοκληρωμένο. Ετοιμαζόσαστε για τα φεστιβαλάκια που είναι στο μέλλον, από ό,τι ξέρω. Ετοιμαζόμαστε. Γενικά μας αρέσουν οι εμφανίσεις, αλλά το τελευταίο καιρό είπαμε να κάνουμε μια παύση. Γιατί όπως είπαμε, είμαστε στη σύνθεση για να μπορέσει να γίνει και ηχογράφηση. Θα κλείσουμε τη χρονιά χωρίς εμφάνιση τώρα στις γιορτές. Αλλά από του χρόνου. Θα έχουμε πάλι νέα. Το 24 μας περιμένουν με πολλά. Κοίταξε, δεν ξέρω κάτι γίνεται, γιατί και εγώ. Ενώ πέρυσι είχα κλείσει με πάρα πολλά πράγματα, φέτος λίγο επειδή ασχολήθηκα με τα δημοτικά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, δεν έκανα πολλά πράγματα, αλλά και πολλοί φίλοι μου δεν κάναν πολλές εκδηλώσεις, πολλά αυτά. Ενώ πέρυσι, μετά την κλεισούρα, είχαν πέσει όλα μαζί. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Εντάξει, έπαιξε μεγάλο ρόλο η σκλαβιά σε εισαγωγικά για 2,5 χρόνια. Έχω ποιητές και συγγραφείς και στιχουργούς που βγάλανε, αυτοί οι άνθρωποι καραντίνα ήταν το καλύτερό τους. Mm-hmm. Όλοι δημιουργήσανε τότε. Ναι, οι περισσότεροι δηλαδή, πριν η κυρία ήρθε και μου λέει αυτό το βιβλίο τώρα, το έγραψε μέσα στην καραντίνα το τελευταίο της βιβλίο, την ποιήση. Τη βγήκε μέσα στην καραντίνα και πολλοί μέσα στην καραντίνα δημιουργήσανε αυτό το είδος καλλιτέχνες. Εντάξει, ενώ στο χουργείο, είναι αυτό που λέγαμε περίπου πριν. Η καραντίνα ήταν ένα πρόβλημα. Δημιούργησε ένα κενό δύσκολο καιρού στα εύκολα χρόνια που ζούμε. Πήρα εδώ και 30 χρόνια. Εγώ. Οι δύσκολοι καιροί επιδρούν πολύ θετικά στην έκφραση. Ναι. Όχι, ναι. Βγήκε θετικά αλλού. Εντάξει. Και εμένα κάπου βγήκε θετικά, δηλαδή μπορούμε να δούμε και τη θετική του ματιά. Και σας βρίσκουμε στο κανάλι σας. Μας βρίσκετε στο κανάλι μας στο YouTube, Παπάκι Κράμα Band, ή στο Facebook, στη σελίδα μας, band.krama. Band.krama. Κράμα. Κράμα με C. Κράμα με C, όχι με τον γκρου που, έβαζα εγώ, με το C κράμα. Σωστά. Μπράβο. Αυτά. Facebook. Και το CD μας μπορούν να το βρουν στο Discogs, όσοι αγοράζουν μουσική από εκεί θα το ξέρουν. Και στο Bandcamp. Και στο Changes. Changes. Και πάντα κράμα. Ναι. Και στο Bandcamp υπάρχει το CD. Μπορεί να τα ακούσει και όποιος θέλει. Θα ακούσει και στο site μας στο Wix, που μας φιλοξενεί εδώ και λίγο καιρό. Αυτά. Άρα, μια χαρά. Εντάξει. Προσπαθούμε και εμείς και από την τεχνολογία να ακουστούμε, σαφώς, και στο YouTube. Νομίζω ότι έχει βοηθήσει, τώρα να πω κάτι, αυτό όμως λιγάκι κάνει και καλό σε παιδιά καλλιτέχνες, γιατί έσπασε εκείνα τα δεδομένα με τις δισκογραφίες που έπρεπε να δώσει του κόσμου τα λεφτά, να βγάλεις ένα δίσκο. Εγώ έχω φέρει εδώ πέρα τραγουδιστές που τα παιδιά μόνοι τους έχουν παλέψει, τα έχουν ηχογραφήσει και έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές. Γιατί τώρα αυτό δηλαδή είναι ένα καλό της τεχνολογίας. Σωστά. Φύγανε αυτοί οι φραγμοί που σου λέγε η κάθε εταιρεία, δώσ' μου 10 χιλιάρικα, δώσ' μου... ή η ραδιοφωνική σταθμή που σου λέγανε ότι για να στο κάνω εγώ το τραγούδι σου, μπαμ, θέλω τόσα, για να στο παίξω θέλω τόσα. Ενώ τα τώρα... οποία ισχύουν και ακόμη, απλά πλέον... Δεν είναι μονόδρομος. Μονοπόλιο, ακριβώς. Και δεν νομίζω να ζητάνε και αυτά τα λεφτά. Εγώ το βλέπω και από εδώ. Δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω. Όχι, μέσα από τη διαφήμιση όλα και το λόγο. Ναι. Να σας ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Είμαι πάρα πολύ καλές διακοπές, κορίτσια. Που γνώρισα, που σας γνώρισα και, έτσι, και κλείνουμε και με άντρες και με γυναίκες. Πολύ ωραία κλείνω τη χρονιά μου. Και με ωραίους ανθρώπους, χαμογελαστούς και ωραίους. Με 4 αγόρια. Εγώ 4 σας βλέπω. Ενώ κατάλαβες την ότι όλη την πάντα τη βλέπω μπροστά μου. Με ποιο θα κλείσουμε? Να κλείσουμε με αυτό που ξεκινάμε κάθε φορά όταν βρισκόμαστε, Χρήστο. Σήμερα να το κάνουμε για φινάλε το Devil's Calling. Το
διαβόλου. Εδώ. Αυτό. Σωστό. Εδώ. Ωραία, το κάλεσμα του διαβόλου πάρα πρώτα να μου το στοιχείο. Τι λέει αυτό για να το στήχους μετά. Αυτό. Αυτό. Θα μου εξηγήσει και τους στίχους. Θα σου εξηγήσω. Μόνο σε σένα, οι υπόλοιποι να το ακούσουν 5-6 φορές. Στο πρόσωπο και τα λοιπά. Καλά, ευχαριστώ για να είστε καλή χρονιά.